1982. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι ιδρύσε το 1982 την παραλιακήνο χώρου από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας και με Υπουργό Πολιτισμού τη Μελίνα Μερκούρη. Είναι ένας θεσμός, πλέον μπορούμε να μιλάμε για θεσμό, μετά από 38 ολόκληρα χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας. Ο φεστιβάλ ξεκίνησε προβάλλοντας το ελληνικό βιβλίο που συνεχίζει να το προβάλλει, να το διαδίδει. Και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία του. Αλλά στη διάρκεια από το φεστιβάλ πλαισιώθηκε με εκδηλώσεις πολιτισμού, το οποίο πιστεύουμε ότι καλύπτουν όλο το φάσμα από χορό, θέατρο, κινηματογράφο, μουσική και λογοτεχνία προφανώς, αλλά και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να δώσουμε μια ακόμα πιο ζωντανή παρουσία συμμετέχοντας οι ίδιοι συγγραφείς στο Φεστιβάλ Βιβλίων, παρουσιάζοντας τα βιβλία της νέας εκδόσης και υπογράφοντας τα βιβλία τους. Φέτος πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στο ρεκόρ συμμετοχή συγγραφέων στους 500 υπολογίζουμε, που θα περάσουν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ από τα περίπτερα των εκδοτικών οίκων, θα αναγγέλλονται από τα μεγάφωνα οι παρευρισκόμενοι συγγραφείς, θα υπογράφουν τα βιβλία τους και θα έρχονται και σε συνεννόηση με το βιβλιόφιλο κοινό. Αυτό πιστεύω είναι μια καινοτομία που χρόνο με τον χρόνο μας δίνει τη δυνατότητα να την προωθούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν είναι μόνο οι παρουσιάσεις στο βιβλίο που γίνονται όλο τον χρόνο τα τελευταία χρόνια σε διάφορα στέκια πολιτισμού, σε βιβλιοπολία που ξεκίνησαν αυτές τις παρουσιάσεις. Πιστεύουμε ότι σε όπου δει μπορούμε να πούμε ότι πρέπει το βιβλίο να προωθείται και να έρθει κοντά στο αναγνωστικό κοινό. Έτσι οι επισκέπτες, ξεφυλίζοντας τα βιβλία, ιδιαίτερα τις νέες εκδόσεις, που κάθε χρόνο υπολογίζουμε ότι πλέον έχουμε 5 με 6.000 νέους τίτλους βιβλίων. Τη δεκαετία του 90, εδώ να επισημάνω, ότι είχαμε περάσει πάνω από τους 10.000 νέους τίτλους βιβλίων. Αυτό βέβαια δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πλούσια παραγωγή βιβλίου. Δεν έχουμε όμως φτάσει σε αυτή τη γραμμή, την οποία ήταν πιστεύω η γραμμή της μεγαλύτερη που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Γιατί μια γλώσσα που ομιλείται από 11 περίπου εκατομμύρια κατοίκους και 6-7 εκατομμύρια στο εξωτερικό, ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν συμβαίνει σε άλλα κράτη στην Ευρώπη, ούτε στον κόσμο, να υπάρχουν τόσο νέοι τίτλοι βιβλίων. Και ιδιαίτερα σε τομείς όπως είναι η ποιήση. Βέβαια η ποιήση στην Ελλάδα δικαιολογείται, διότι είχαμε στην δύο Νόμπελ και πιστεύουμε ότι και ο λαός μας είναι ποιητικός. Φέτος ξεκινάει αύριο το φεστιβάλ από 7 έως 23. Κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα στον χώρο του πολιτισμού. Θα το δείτε από τις εκδηλώσεις που έχετε μπροστά σας. Και πιστεύω ότι θα ικανοποιηθείτε πλήρως, διότι μέσα από την πνευματικό Μάιο που είχαμε καθιερώσει, το οποίο το επεκτείναμε στον πνευματικό Ιούνιο, είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες θα ξεφυλίσουν από την αρχή και θα επισημάνετε ότι είναι κάποια γεγονότα σημαντικά και καθοριστικά στον πολιτισμό και έχουν και κάποια, έχουν και επαιτειακό χαρακτήρα. Όπως είναι το Woodstock του 1969-50 χρόνια, που έχω εδώ τον Κώστα τον Πλιάτικα που θα αναφερθεί γι' αυτό, για την και δική του ιδέα, αλλά και έτσι οργάνωση. Έχω δίπλα μου την Ελένη την Καρασαβίδου, η οποία είναι επίκουρος καθηγήτρα του Πανεπιστημίου Ανίνων και έχει τη δική της εκδήλωση, στην οποία θα αναφερθεί η ίδια. Έχω τον Γιάννη τον Μήτρου, δεξιά μου, που είναι διδάσκαλος στη Σχολή Καλλοτεχνών
διδάκτορ φιλοσοφίας και πιστεύω ότι ο Γιάννης στην ηλικία της εκδήλωσης θα μας δώσει και παρουσιάζει και το δικό του βιβλίο. Θέλω να σας πω ότι η οργανωτική δομή των εκδηλώσεων πιστεύω ότι φέτος και κάθε χρόνο η οργανωτική δομή είναι από την γραμματεία του συνδέσμου μας, την Εύα Τηρουσίδου, η οργανωτική όλη προσπάθεια. Και επίσης ο σύνδεσμος είναι ικανοποιημένος ότι έχει φέτος μια αυξητική τάση. Δηλαδή φέτος έχουμε περίπου 100 εκθετήρια που συμμετέχουν. Τα τελευταία χρόνια έχει μια τάση να αυξάνονται οι συμμετοχές. Και αυτό είναι, αν θέλετε, μία άποψη ότι το βιβλίο αντέχει. Πιστεύω ότι το βιβλίο μέσα στην ηλεκτρονική εποχή αντέχει στην Ελλάδα και αυτό τα μηνύματα είναι και από το εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι όπως ο κύκλος της οικονομίας έχει μία καθοδική πορεία, θα έχει μία ανωδική πορεία. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που έφτασε η ανωδική πορεία. Και από πέρσι, αν θυμάστε, είχαμε ανακοινώσει στο τέλος του Φεστιβάλ Βιβλίου ότι είχαμε μία αύξηση των πωλήσεων γύρω στο 10%. Η έρευνα πίσω που είχαμε κάνει απέδειξε ότι είχαμε και περισσότερους επισκέπτες και ότι περίπου το 60-65% των βιβλίων που αγοράστηκαν στο περσινό 37ο Φεστιβάλ Βιβλίου ήταν γυναικείο κοινό. Το Φεστιβάλ Βιβλίου έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς νέους θεσμούς, όπως είναι το 2000 που ξεκινήσαμε την παραλιακή λεωφόρο, το Διεθνές Φεστιβάλ Παραβλάβα Έκθεση Βιβλίου. Τότε το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργό Πολιτισμού του Ρεβάτη του Βιβλίου, Βεζέλου, μας πρότεινε να παραγματοποιείται στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στη ΔΕΘ. Εμείς το δεχτήκαμε, τα τελευταία χρόνια γίνεται στη ΔΕΘ, έχει αυτό μια ανωδική πορεία, είναι 16η χρονιά. Δημιουργήθηκε από το Φεστιβάλ Βιβλίου Πνευματικός Μάιος. Ξεκίνησε η θερινή περίοδο του ελληνικού βιβλίου. Μέχρι το σύνολο δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν πωλήσεις βιβλίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ήταν μόνο τα Χριστούγεννα και λίγο το Πάσχα. Με τα φεστιβάλ βιβλίου που ξεκινήσαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά και τα περιφερειακά φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε το σύνολο σε σαν μια όθηση στο βιβλίο. Και έτσι η θερινή περίοδος θεωρείται η καλύτερη για το ελληνικό βιβλίο. Δηλαδή ο νεοέλληνας πηγαίνει στα μπάνια, αγοράζει ένα βιβλίο, στη διαδρομή, σε κάποια ώρα που έχει χρόνο και έτσι το συντροφεύει σε ιδιαίτερες στιγμές. Δημιουργήθηκε η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, δημιουργήθηκε η Παγκόσμια ημέρα του ποιήσης το 21 Μαρτίου που γίνεται κάθε χρόνο φέτος για 10η χρονιά και πιστεύουμε ότι όλος ο φάσμας του πολιτισμού, η γιορτή του πολιτισμού όπως τη λέμε στην παραλία, σας προσκαλούμε και εσάς τους δημοσιογράφους το Σάββατο στα επίσημα εγγένεια από 8.30 ώρα από το Άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξεκινούμε αύριο με πάρα πολύ καλές εκδηλώσεις. Ξεκινούμε πάντα, αν θέλετε, την μπροστά σας τις εκδηλώσεις, όπως είναι πλούσιες για αυτό. Ξεκινούμε τους Μπατάλα Σαλόνικα, αυτή η μουσική η οποία είναι γνωστή σε εσάς που είστε τα χρυστά, τα τύμπανα, όλα αυτά και πιστεύω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα, θα μας ξυπνήσει και θα μας διεγείρει ώστε να έχουμε το πιο καλή, αν θέλετε, έναρξη. Έχουμε το μεγάλο πόλεμο, πιστεύω ότι είναι αυτό σε 9.30 με 11 θεατρική παράσταση και που το θεωρώ το μεγάλο πέρασμα μια πολύ σημαντικό. Έχω το κύριο το Σάββατο την έναρξη με την Κατερίνα Μακρύ
την οποία είναι αυτή πολύ ωραία αυτή τα αστέρια που έχουμε στην κλασική μουσική. Το πιάνο παίζει ο Στράτος ο Κενανίδης. Πιο μπροστά έχουμε το τουέτο κιθάρας. Αυτά είναι περίπου στην έναρξη και στα εγγένεια. Άρα μπορείτε να προχωρήσετε την Κυριακή, πάλι έχει φίλο της κριτικής παράδοσης στο θέατρο Εξαρτηριά της Θέρμης. Εγώ όμως ήθελα να σταθώ πρώτα στα 50 χρόνια, γιατί είναι η γενιά μου, που είμαστε τότε, λέει και μιλούσαν, ήταν ο μύθος της εποχής, το 1969 το Βούστο, και όπου είχε γυριστεί και ταινίες, έχω γυριστεί, έχω δει και ταινίες. Και ήθελα να συγχαρώ τον Κώστα Μπλιάτσικο που ήταν η ιδέα του να εντάξουμε αυτή την εκδήλωση του στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, αλλά όχι μόνο, για να δίνουμε τη δυνατότητα στους νεότερους να θυμηθούμε αυτή την τόσο σημαντική περίοδο, γιατί εγώ θεωρώ το 68-69 με το Φράουντα Σχέμα, το Γούστο, όλη ήταν η γενιά με τους Σύπης, με όλες αυτά που σηματοδότησαν τουλάχιστον την δεκαετία τη δική μας. Κώστα, έχεις το λόγο.